45 μέτρα 6 κιλο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα στοχευμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και του στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα κατέλαβαν κεντρική θέση στην ομιλία του στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης στην 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, στην στήριξη των ευπαθών ομάδων, των νέων και της οικογένειας. Συμπληρωματικά, κάνουμε πιο δίκαια, αποτελεσματικά και στοχευμένα τα τρία βασικά κοινωνικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα στέγασης, το επίδομα παιδιού. Θέλουμε να μειώσουμε την παιδική φτώχεια στη χώρα μας. Και αυτή η μεταρρύθμιση θα παρουσιαστεί από τα συναρμόδια Υπουργεία την άλλη εβδομάδα, εντοπίζοντας την περίμετρο των επιδομάτων στους πραγματικά ευάλωτους. Αυξάνοντας όμως και το ύψος των επιδομάτων και της στήριξης εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη, εκεί που υπάρχουν πραγματικές ανισότητες. Κυρίες και κύριοι, το βάρος μας επίσης στρέφεται στην παραγωγή της χώρας. Και ειδικά στο πρωτογενή τομέα, για τον οποίο έχουμε κάνει πολλά, έχουμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. Επιτρέψτε μου να μιλήσω εντάχει για τέσσερις, νομίζω, σοβαρές παρεμβάσεις. Η πρώτη, την οριστική μονιμοποίηση της επιστροφής του ειδικού φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο. Από το 2025 και για όλα τα επόμενα χρόνια τα ποσά αυτά θα επιστρέφονται. Πώς όμως, με δίκιο και αναλογικό τρόπο, ακούγοντας και τις ίδιες τις προτάσεις των αγροτών. Δεύτερον, θεσμοθετούμε ένα ευέλικτο σύστημα διαχείρισης των κόκκινων δανείων αγροτών και συνεταιρισμών, ώστε με βάση τις δυνατότητές τους να μειώνονται οι τόκοι, να καταργείται μέρος του ωφελούμενου κεφαλαίου και σε βάθος χρόνου να γίνεται η αποπληρωμή με δυνατότητα αναχρηματοδότησης και οριστικής διευθέτησης και εξάλληψης των όποιων εμπράγματων βαρών. Οι συνεταιρισμοί της χώρας γνωρίζουν πόσο σημαντική είναι αυτή η πρωτοβουλία. Τρίτον, θέλουμε με τη στήριξη του ιδιωτικού τομέα και του τραπεζικού συστήματος να δρομολογήσουμε ένα γενναίο πρόγραμμα που θα φτάσει στα 600 εκατομμύρια ευρώ για την αύξηση της θερμοκηπιακής καλλιέργειας στην επικράτεια. Η δυναμική ανάπτυξη των θερμοκηπίων αυξάνει ραγδαία την παραγωγικότητα. Μειώνει κατά πολύ τις ανάγκες άρδευσης. Έχουμε πολύ λίγα θερμοκήπια στη χώρα μας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν δείτε όμως τους αριθμούς σχετικά με την παραγωγικότητά τους, την κατανάλωση σε νερό, είναι πραγματικά συγκλονιστική η πρόοδος στην παραγωγικότητα στον πρωτογενή τομέα την οποία μπορούμε να κάνουμε. Και πόσο σημαντικό είναι αυτό το υπαρξιακό στοίχημα για την αγροτιά σε συνθήκες κλιματικής κρίσης. Και τέταρτον, θα δουλέψουμε μαζί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο, όπως ξέρετε, έχει πολλές αδρανείς δημόσιες γεές, και να εγκαινιάσουμε ένα καινοτόμο σχέδιο ανταλλαγής και αντιπαροχής αυτών των αδρανών δημόσιων γεών με επενδυτές που θα αναλάβουν να τις καλλιεργούν, κατασκευάζοντας, προσέξτε, θερμοκήπια πολύ μεγάλης κλίμακας. Έχουμε τέτοια στη χώρα μας ήδη, αποκλειστικά με εξαγωγικά αγροδιατροφικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Κυρίες και κύριοι, μετά τα μέτρα για το εισόδημα και τις φοροελαφρύνσεις στην οικογένεια και τους αγρότες, επιτρέψτε μου να έρθω λίγο στο ζήτημα του στεγαστικού. Θέμα για το οποίο μπορώ σήμερα πια και επίσημα να ανακοινώσω ότι μετά από πολύ κοπιώδεις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινάει άμεσα το δεύτερο πρόγραμμα σπίτι μου ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης.